Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει ξεκάθαρη θέση για το θέμα της ασυλίας των βουλευτών του. Η ασυλία πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στην πολιτική δράση και στον πολιτικό μας λόγο. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι το συγκεκριμένο ήταν από τη μια προεκλογική δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και το νομοσχέδιο βρίσκεται για νομοτεχνική μελέτη στην Γενική Εισαγγελία. Παράλληλα πρέπει να πω ότι αναμένουμε την ερμηνεία του Ανωτάτου Δικαστηρίου στο συγκεκριμένο θέμα, ερμηνεία την οποία θα σεβαστούμε απόλυτα. Το δεύτερο θέμα είναι το θέμα της Κοινής Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και λέω ότι χαιρετίζουμε τη σύσταση της Επιτροπής για την Εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη η οποία θα βοηθήσει τις δύο κοινότητες να καταλάβουν καλύτερα μια την άλλη, σεβόμενη ταυτόχρονα την ταυτότητα ο ένας του άλλου. Λοιπόν, και το τρίτο θέμα, μετά την παραφιλολογία που αναπτύχθηκε τις τελευταίες μέρες σχετικά με την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Οικονομικό Φόρουμ στον Νταβός και την συνάντηση που θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 21 του μήνα με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Κιντζή, πρέπει να πω τα ακόλουθα. Πρώτα και πάνω απ' όλα, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον προσκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι οι συναντήσεις εδώ στην Κύπρο για επίλυση του κυπριακού προβλήματος γίνονται μεταξύ των δύο ηγετών και του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Διερωτώ με πραγματικά, ποιο είναι άραγε το κακό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να συναντήσει με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, για να του παραθέσει όλα τα θέματα που αφορούν τις συνομιλίες και την πρόοδο, αλλά και τα θέματα στα οποία υπάρχουν δυσκολίες. Νομίζω ότι οποιαδήποτε κριτική γίνεται στο συγκεκριμένο θέμα, δεν γίνεται καλοπροαίρετα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε τον διάλογο. Μόνο με το διάλογο, μόνο με την ανταλλαγή απόψεων, μπορούμε να πετύχουμε τον επιδιωκόμενο στόχο, που είναι η λύση του κυπριακού προβλήματος. Και με την ευκαιρία πρέπει να τονίσω και το εξής, γιατί χθες το Δημοκρατικό Κόμμα εξέδωσε μια ανακοίνωση βάσει της οποίας λέει ότι προσωπικά έχω πει ότι η Τουρκία, η κατοχική δύναμη είχα πει, στέλνει θετικά μηνύματα και με κατηγόρησαν για το συγκεκριμένο. Δεν πρόσθεσαν όμως στην ανακοίνωση τους την αμέσως επόμενη δική μου φράση, ότι εμείς οφείλουμε να εργαστούμε σκληρά για να δούμε εάν η κατοχική δύναμη εννοεί αυτά που λέει και στο τέλος της ημέρας αν τα εννοεί και υπαναχωρήσει στα ζητούμενα μας, θα πετύχουμε την λύση. Εάν δεν τα εννοεί, η κατοχική δύναμη θα μείνει εκτεθειμένη. Αυτά ακριβώς είχα πει. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ζητείτε πολιτική ωριμότητα. Και λυπάμαι να παρατηρήσω ότι πολλές των ανακοινώσεων εχθές εκφεύγουν της πολιτικής ωριμότητος και δεν υπηρετούν τον πολιτικό πολιτισμό. Οι πολίτες μας έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δεν μπορούμε 5 μήνες πριν από τις εκλογές να τους φορτώνουμε καθημερινά
με τις δικές μας αψιμαχίες και πολλές φορές παραφρασμένες χάρη κομματικού συμφέροντος. Πρέπει να μιλήσουμε απλά και ξεκάθαρα στους πολίτες.